Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όλοι και όλες, με παιδιά ή χωρίς παιδιά, συμφωνούμε ότι η εκπαίδευση είναι ένας από τους μεγάλους ασθενείς αυτής της χώρας. Μπορεί να διαφωνούμε στα αίτια, αλλά όλοι και όλες συμφωνούμε με τα αποτελέσματα. Ένας στους τρεις μαθητές γυρνάει σταθερά την πλάτη του στο σχολείο, δίνοντας λευκή κόλλα στο διαγώνισμα, πολλές φορές ανεξάρτητα από την ευκολία ή τη δυσκολία του. Γιατί? Τι είναι αυτό που κάνει ένα παιδί εξορισμού ικανό να κατακτήσει το σύμπαν ολόκληρο, να απορρίπτει τη γνώση? Υπάρχει και άλλη κατηγορία των παιδιών, εκείνων που αντιστέκονται στην παρέτηση και δίνουν τον ωραίο και κοπιαστικό αγώνα της μάθησης σε πείσμα των δυσκολιών. Όμως ούτε τα παιδιά αυτά νιώθουν ικανοποιημένα από το σχολείο. Γιατί? Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να καταγράψουμε όλα αυτά τα γιατί που όλοι και όλες συναντάμε στις καθημερινές μας διαδρομές και να ανοίξουμε επιτέλους ένα συντεταγμένο διάλογο για την διαμόρφωση ενός μεταρρυθμιστικού οράματος για όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, χωρίς να πετάμε όσα καλά έχουν γίνει. Γνωρίζω ότι τέτοιες διαδικασίες, όπως ο Εθνικός Κοινωνικός Διάλογος για την Παιδεία, έχουν χάσει την αξιοπιστία τους. Αλλά δικός μας στόχος είναι να επαναφέρουμε στο προσκήνιο θεσμούς και διαδικασίες που το κατεστημένο έχει καταδικάσει σε αδράνεια ή και σε ανυποληψία. Για την αριστερά και την κυβέρνησή μας, η μεγάλη πρόκληση είναι να βρει τρόπους να συζητήσει με την κοινωνία για τις νέες πραγματικότητες που επιβάλλουν μεγάλες μεταρρυθμίσεις στην εκπαίδευση, χωρίς αίσθημα ματαιοπονίας ότι τίποτα δεν μπορεί να αλλάξει. Αλλά ούτε και με τη λογική της περιχαράκωσης απέναντι στην εξελισσόμενη διεθνή πραγματικότητα, που βεβαίως χρειάζεται κριτική αποτίμηση. Ο Εθνικός Διάλογος για την Παιδεία θα έχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, ούτως ώστε από τη νέα χρονιά να αρχίσει η εφαρμογή των ριζικών μεταρρυθμίσεων που θα προκύψουν μέσα από, ελπίζω, γόνιμες αντιπαραθέσεις, χωρίς συντεχνιασμούς και τελικά μέσα από ευρείες συγκλήσεις. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η παιδεία αποτελεί μέγιστη εθνική και κοινωνική προτεραιότητα και δεν έχουμε χρόνο για χάση. Μήπως σημαίνει αυτό ότι η παιδεία έπαψε πια να έχει ταξικές συνδηλώσεις? Κάθε άλλο. Αν μας απασχολεί το δημόσιο σχολείο, είναι ακριβώς επειδή θέλουμε ένα σχολείο για όλα τα παιδιά. Ένα σχολείο που θα αμβλύνει και θα οξύνει τις κοινωνικές ανισότητες, όπως έκαναν οι νεοφιλελεύθερες έμπνευσης μεταρρυθμίσεις, σε εισαγωγικά, των τελευταίων ετών. Για μας δεν υπάρχουν νουλο λαμπόρες στην εκπαίδευση που πρέπει να τους διώξουμε με εξεταστικά συστήματα λεμιτόμους, επειδή οι αυστηρές δημοσιονομικές πολιτικές δεν αντέχουν να συντηρούν το δημοκρατικό σχολείο. Για μας, όλα τα παιδιά έχουν το δικό τους θρανίο στο σχολείο και σε αυτό το θρανίο θέλουμε να γραφτεί το ονοματεπώνυμό τους, είτε είναι ελληνικό είτε είναι ξενικής προέλευσης. Δίπλα-δίπλα, όλα τα ελληνόπουλα με όλα τα μεταναστόπουλα. Θέλουμε ένα καλό σχολείο για όλους. Είναι εφικτό αυτό μέσα στις συνθήκες ιδιάζουσας και παρατεμένης κρίσης? Απαντάμε ανεπιφύλακτα πως ναι. Μπορεί να αποδειχθεί εφικτό επειδή είναι αναγκαίο. Στο σημείο αυτό θέλω να επισημάνω μια αυτονόητη αλήθεια που από πολλές πλευρές όμως έχει αμφισβητηθεί. Η καρδιά του σχολείου είναι ο δάσκαλος. Οι καλές συνθήκες εργασίας του μεταφράζονται σε καλές συνθήκες μόρφωσης των παιδιών. Γνωρίζουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο εκπαιδευτικός κόσμος, προβλήματα ανάλογα με εκείνα που έχει δημιουργήσει η οικονομική κρίση και η νεοφιλελεύθερη διαχείρισή της εις βάρος της μεγάλης πλειοψηφίας του ελληνικού λαού. Η αναβάθμιση του εκπαιδευτικού αφορά την πολιτεία αλλά και ευρύτερα την κοινωνία, που πρέπει να αναγνωρίσει τον κοινωνικό ρόλο του δασκάλου. Και σε άλλες δίσεκτες εποχές στην πατρίδα μας, οι δάσκαλοι και οι δασκάλες, όλοι οι εκπαιδευτικοί, έβρισκαν έμπνευση μέσα στην τάξη, μέσα από τη φύση του λειτουργήματός τους, καθημερινά μαζί με τα παιδιά. Και σήμερα καλούνται να κινητοποιήσουν το ενδιαφέρον, να ξυπνήσουν την περιέργεια των παιδιών, να αναπτύξουν τη φαντασία για τα ταλέντα τους, να καλλιεργήσουν τη συνθετική σκέψη και την κριτική ικανότητα των παιδιών. Δίπλα στο μαύρο πίνακα, να καταστήσουν τις νέες τεχνολογίες κάτι ελκυστικό για τις γενιές των ψηφιακά ηθαγενών παιδιών και εφήβων μας. Να σπάσουν τη ρουτίνα του σχολείου και να αναπτύξουν την προσέγγιση της γνώσης με τρόπο ενεργητικό από τους μαθητές και τις μαθήτριες. Να αποκαταστήσουν το σχολείο ως θεσμό μετάδοσης, κάτι που προϋποθέτει την παρουσία στη σχολική αίθουσα ενός δασκάλου που πιστεύει βαθιά στην παιδευτική αξία του μαθηματός του, που θα επιμορφώνεται διαρκώς. Στο πλαίσιο αυτό, στις άμεσες προτεραιότητές μας δεν είναι μόνο η ανάπτυξη ενός συστήματος αποτίμησης, αλλά και η ανάδειξη του έργου των σχολείων και των εκπαιδευτικών. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
οι εκλογές της 20 Σεπτεμβρίου διέψευσαν τα σχέδια της παλινόρθωσης και τις ελπίδες του εγχώριου και διεθνού κατεστημένου ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ θα αποδεικνυόταν μια αριστερή παρένθεση. Είμαστε κυβέρνηση τετραετίας και σχεδιάζουμε με ορίζοντα τετραετίας. Στο προηγούμενο διάστημα της διακυβέρνησής μας, παρά το ασφιχτικό πλαίσιο και τους εκβιασμούς, πετύχαμε μια σειρά παρεμβάσεις σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης που αντιμετώπιζαν δυσλειτουργίες και άνοιγαν τον δρόμο για να προχωρήσουμε στις μεγάλες τομές που έχει ανάγκη το εκπαιδευτικό μας σύστημα. Οι αρχές του ακραία συντηρητικού μπλοκ που συγκροτήθηκε στην παιδεία με το μανδύα του δίθεν ευρωπαϊκού, με σκοπό να μπλοκάρει τις πρωτοβουλίες της προηγούμενης ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας, δεν βρήκαν παρά ελάχιστα ευήκοα ότα. Σε πείσμα αυτών των μεθοδεύσεων, το έργο στο πρώτο επτάμηνο υπήρξε σημαντικό. Συνεχίζουμε το έργο της κυβέρνησης κοινωνικής σωτηρίας, χωρίς να κάνουμε ούτε βήμα πίσω από τις τομές που έχει ανάγκη η εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες. Το νομοσχέδιο που έχει δημοσιοποιηθεί θα αποτελέσει μέρος του κοινωνικού διαλόγου για την παιδεία. Οι παρεμβάσεις μας θα είναι άμεσες αλλά και μακροπρόθεσμες. Πρώτο μέλημά μας είναι να λειτουργήσουν γρήγορα όλα τα σχολεία. Ήδη έχουμε λάβει όλα τα δυνατά μέτρα και θα το πετύχουμε. Ξεπερνώντας εμπόδια και δυσκολίες που οι ίδιοι επικριτές μας δημιούργησαν με τις πολιτικές των τελευταίων ετών. Αλήθεια, γιατί δεν μας λένε πόσες προσλήψεις προέβλεπε ο προϋπολογισμός που ψήφισαν πέρσι? Ούτε μία. Γιατί δεν μας λένε πόσες από τις χιλιάδες θέσεις εκπαιδευτικών που συνταξιοδοτήθηκαν κάλυψαν με διορισμούς τα τελευταία χρόνια? Ούτε μία. Τα κενά των προηγούμενων κυβερνήσεων παλεύουμε φέτος να καλύψουμε, με στόχο μέχρι τα μέσα του μήνα να έχει αποκατασταθεί η εκπαιδευτική διαδικασία σε όλα τα σχολεία, με έμφαση στα σχολεία ειδικής αγωγής. Παράλληλα, θα διερευνήσουμε τη δυνατότητα ενός αριθμού μόνιμων διορισμών μέσα στο 2016. Παρά τη δημοσιονομική δυσπραγία, η κυβέρνηση για την εκπαιδευτική χρονιά 2015-2016 προχωρά σε προσλήψεις 18.979 αναπληρωτών έναντι 17.269 πέρυσι, δηλαδή κατά 10% περισσότερες προσλήψεις. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο σημείο αυτό θα ήθελα να αναφερθώ σε ορισμένες παθογένειες του εκπαιδευτικού συστήματος που πρέπει να σταματήσουν. Η πρώτη αφορά στις εκτεταμένες αποσπάσεις εκπαιδευτικών εκτός αιθούσης, παρά τα μεγάλα κενά. Σε συνεννόηση με τα αρμόδια όργανα, θα προχωρήσουμε σε δραστική μείωση του αριθμού των αποσπάσεων εκπαιδευτικών, αρχής γενομένης από τα κόμματα, την αυτοδιοίκηση, την εκκλησιαστική διοίκηση, καθώς και άλλους φορείς κρατικής διοίκησης. Το μέτρο αυτό θα εφαρμοστεί από τη σχολική χρονιά 2016-2017, για να μην δημιουργηθεί αναστάτωση φέτος στην ίδια επιβαρημένη εκπαιδευτική πραγματικότητα. Κάθε χρόνο, μέχρι τον Ιούνιο, ξεκινώντας από τον Ιούνιο του 2016, θα έχουν στο μεγαλύτερο βαθμό οριστικοποιηθεί οι μεταθέσεις, οι αποσπάσεις και οι πίνακες προσλήψεων, ούτως ώστε τα σχολεία να λειτουργούν από την πρώτη μέρα χωρίς τα κενά των τελευταίων χρόνων. Η δεύτερη παθογένεια συνδυάζεται με την ανυπαρξία μόνιμων προσλήψεων εκπαιδευτικών. Δεν είναι δυνατόν τα σχολεία να λειτουργούν με προσλήψεις αναπληρωτών και νομισθίων από χρήματα που προέρχονται από το ΕΣΠΑ και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, δηλαδή από πόρους που προορίζονται για αναπτυξιακές δράσεις. Το πρόβλημα έχει και παιδαγωγικές διαστάσεις. Δεν είναι επιτρεπτό εκατοντάδες χιλιάδες μαθητές να αλλάζουν κάθε χρόνο δασκάλους όταν η σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα στο δάσκαλο και το μαθητή προϋποθέτει κάποια διάρκεια. Αυτό ισχύει πολύ περισσότερο για τα σχολεία ειδικής αγωγής, που η πολιτεία έχει αναποθέσει τη λειτουργία τους στον ορισμό του λιγοστού προσωπικού και στον αγώνα των γονιών. Από τα πολλά και μεγάλα προβλήματα της εκπαίδευσης, θέλω να προτάξω εκείνα της ειδικής αγωγής. Αφορά τουλάχιστον 105.000 παιδιά που, όπως συμβαίνει με τους πιο αδύναμους, πληρώνουν επώδυνα τις συνέπειες της κοινωνικής κρίσης. Θα δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή και μέρημνα για την καθιέρωση ενός σύγχρονου συστήματος ειδικής αγωγής και παροχής εκπαιδευτικής υποστήριξης για όλα τα παιδιά με ειδικές ανάγκες. Διότι αυτό σημαίνει ότι προωθούμε στην πράξη εκπαίδευση ίσων ευκαιριών για όλους και όλες. Έμπρακτη απόδειξη του ενδιαφέροντός μας για την ειδική αγωγή είναι η κυβερνητική απόφαση να προσληφθεί φέτος επιπλέον προσωπικό περίπου 1.000 άτομα για την ειδική εκπαίδευση. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση θα κριθεί μεσοπρόθεσμα το μέλλον της εκπαίδευσης, της νέας γενιάς και της χώρας. Είναι αναγκαία η αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου της προσχολικής αγωγής. Στο δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο είναι αναγκαία η συνολική αναδιάρθρωση του σχολικού προγράμματος και των βιβλίων με σκοπό το παιδί να χαίρεται να μαθαίνει. Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά
για τον τεράστιο όγκο της διδακτέας ύλης, που οι μεν δάσκαλοι και καθηγητές αδυνατούν να διδάξουν, τα δε παιδιά αδυνατούν να αφομοιώσουν. Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για τις δυσκολίες της ύλης, για όλες τις ασυνέχειες, τα άλματα, για όλα τα παράλογα που αντιμετωπίζουν κάθε μέρα τα παιδιά, αλλά και οι γονείς, όταν κάθονται στο πλευρό τους για να τα διαβάσουν. Σκοπό μας είναι η αναβάθμιση του Λυκείου ως αυτόνομης εκπαιδευτικής βαθμίδας. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα εξετάσουμε τη θεσμοθέτηση νέων τρόπων αποτίμησης γνώσης με μείωση του χρόνου των εξετάσεων στα γυμνάσια προς όφελος του διδακτικού χρόνου. Θα καθιερώσουμε το δημόσιο δίπλωμα γλωσσομάθειας. Η αρμοδιότητα για τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς περνά από το Υπουργείο Εργασίας στο Υπουργείο Παιδείας. Άμεσα προωθούμε ένα νέο πολυδιάστατο θεσμικό πλαίσιο αντισταθμιστικής εκπαίδευσης με στόχο την άμβληση των εκπαιδευτικών και κοινωνικών ανισοτήτων. Αυτό σημαίνει ότι προχωρούμε στην επαναφορά και μάλιστα ποιοτικά αναβαθμισμένης της ενισχυτικής διδασκαλίας και της πρόσθετης διδακτικής στήριξης που είχαν ουσιαστικά καταργηθεί, καθώς και την εφαρμογή προγραμμάτων παράλληλης στήριξης των παιδιών με μαθησιακές και άλλες δυσκολίες. Θα αναλάβουμε εκπαιδευτικές δράσεις, καθώς είναι ανάγκη για να αντιμετωπίσουμε τόσο το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού και της βίας, όσο και το φαινόμενο διακρίσεων, προκαταλήψεων, ξενοφοβίας και ρατσισμού στο προάβλιο και την αίθουσα. Σε ό,τι αφορά την εδώ και δεκαετίες περιφρονημένη τεχνική και πραγματική εκπαίδευση, δεσμευόμαστε ότι άμεσα θα θέσουμε σε κοινωνική διαβούλευση ένα νέο στρατηγικό πλαίσιο πολιτικής, τροποποιώντας όπου είναι αναγκαίο το νόμο 4186 του 2013. Θα θεσμοθετήσουμε τέταρτο σχολικό έτος στα ΕΠΑΛ, προαιρετικό και επιδοτούμενο για όσες και όσους από φοιτητούς επιθυμούν να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία. Σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας και τον ΑΕΔ, θεσμοθετούμε το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα ένα εθνικό στρατηγικό πλαίσιο για τις μορφές μάθησης που βασίζονται στην εργασία. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να κάνω ορισμένες επισημάνσεις για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Τα πανεπιστήμια μας για μακρύ χρονικό διάστημα έχουν βρεθεί στο στόχαστρο μιας άδικης επίθεσης που είχε σαφείς αλλά αδήλωτους στόχους. Οι στόχοι αυτοί ήταν η πλήρης απαξίωση του δημόσιου και ακαδημαϊκού τους χαρακτήρα, η υπονόμευση μιας διαδικασίας που διαμόρφωνε κριτικά σκεπτόμενους πολίτες και η καθιέρωση μιας εργαλειακής και χρησιμοθυρικής αντίληψης για τη νέα γνώση. Οι δικές μας στοχεύσεις είναι εντελώς διαφορετικές και θα κινηθούν σε δύο άξονες. Ο πρώτος είναι η αποκατάσταση του τραυματισμένου κύρους των Πανεπιστημίων και των ΤΕΗ με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και δράσεις. Ο δεύτερος άξονας είναι η ακαδημαϊκή και δημοκρατική επανεκκίνηση των Ιδρυμάτων. Οι ρυθμίσεις, ακόμη και οι πιο άμεσες, θα προειδεάζουν για τις μελλοντικές μεγάλες αλλαγές και τομές. Η ισχύουσα νομοθεσία για τα Πανεπιστήμια έχει προκαλέσει σοβαρά λειτουργικά προβλήματα, τα οποία άμεσα πρέπει να επιληθούν. Το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει ακυρώσει τρεις εκλογές Πριτάνεων και επήγγεται νέες εκλογές. Τα Συμβούλια των Ιδρυμάτων αυτοακυρώθηκαν, αποκόπηκαν από την επανεπιστημιακή κοινότητα και η μόνη αρμοδιότητα που ασκούν είναι εκείνη της επιλογής, δηλαδή του αποκλεισμού υποψηφίων Πριτάνεων και Κοσμητώρων. Με πράξη νομοθετικού περιεχομένου, καταργούμε αυτή την αρμοδιότητα που αντιβαίνει στα στοιχειώδη δημοκρατικά δικαιώματα των μελών της επανεπιστημιακής κοινότητας. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η κρίση επισορεύει καθημερινά προβλήματα ακόμη και ανθρωπιστικής επιβίωσης εις βάρος πολλών παιδιών. Σε συνεργασία με τους Δήμους, την Εκκλησία και ομάδες αλληλεγγύης, θα συστήσουμε παρατηρητήριο κατά της παιδικής φτώχειας, ώστε να αναλυφθούν άμεσα πρωτοβουλίες όπως τα σχολικά συσίτια και να μην ξαναζήσουμε φαινόμενα ασιτίας μαθητών μέσα στην τάξη. Στα πανεπιστήμια θα διατηρηθεί το ποσό που διατίθεται για τη φοιτητική μέρημνα, ενώ θα ζητήσουμε να διαμορφωθούν δομές αλληλεγγύης για την ανάπτυξη αυτοδιαχειριζόμενων δραστηριοτήτων από τα ιδρύματα, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η σύντηση και η στέγαση για όλους τους οικονομικά αδύναμους φοιτητές. Άφησα τελευταίο, δεν είναι έσχατο, το πρόβλημα της αιμορραγίας με τη μετανάστευση των νέων επιστημών. Δεσμευόμαστε ότι από τις πρώτες προτεραιότητές μας, όχι μόνο του Υπουργείου Παιδείας, αλλά συνολικά της κυβέρνησης, θα είναι η δρομολόγηση λύσεων για τα προβλήματα των νέων επιστημών. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ψήφο εμπιστοσύνη προς την κυβέρνηση αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνη σε ένα πρόγραμμα δημοκρατικής και παραγωγικής αναγέννησης χώρας. Με επίκεντρο τη ριζική εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, τη δωρεάν, δημόσια, ποιοτική και ανοιχτή στην κοινωνία εκπαίδευση. Ένα σχολείο χώρο δημοκρατικών αξιών, αλληλοκατανόηση και αλληλεγγύη, ανάχωμα στις επικίνδυνες σχηματικότητες και τη φασιστική ναζιστική δημαγωγία. Η ψήφο εμπιστοσύνη είναι για την κυβέρνηση όρκος τιμής απέναντι στα παιδιά μας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο